Κανείς δεν μας πίστευε έτσι, όταν λέγαμε ναι, τα χαλιά ναι, τα αλλά το κάναμε. Το μεγάλο στοίχημα της πρωτιάς και μάλιστα θριαμβευτική στα Χανιά, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη, πέτυχε η Νέα Δημοκρατία, φέρνοντας την απρόσμενα μεγάλη ανατροπή. Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που από το 2012 ερχόταν πρώτη δύναμη, κατακαιρματίστηκε, ενώ σημαντική αύξηση των ποσοστών τους κατέγραψαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ. Με 41,16% η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει δύο έδρες, ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 20,64% που διατηρεί τη μία βουλευτική έδρα, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με 10,92%, το ΚΚΕ με 7,19% που κέρδισε μία έδρα, η Ελληνική Λύση με 3,47%, το ΜΕΡΑ25 με 3,28%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Αυτή είναι μία νίκη η οποία με τα βεβαιότητος έχει συγκινήσει όλους μας και εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Άρα ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ ξανά. Μία νέα προσπάθεια ξεκινάει από αύριο με σεμνότητα, με ταπεινότητα, γνωρίζοντας ότι ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα, αποφασισμένοι όμως όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά. Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα άλλαξε τους συσχετισμούς και σε επίπεδο κατανομής εδρών. Άρωμα γυναίκας έχουν οι δύο έδρες της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, τις οποίες καταλαμβάνουν η Ντόρα Μπακογιάννη που ήρθε πρώτη και η Σέβη Βολουδάκη. Αισθάνθηκα ένα κύμα στήριξης και αγάπης τόσο προς το πρόσωπό μου όσο και προς τη Νέα Δημοκρατία και αυτό φάνηκε γιατί έγινε και ο νομός αλλά και όλη η Ελλάδα πια μπλε. Θέλω να πω και ένα τελευταίο μεγάλο ευχαριστώ στο Μανούσο μου και να του πω ότι μαζί τα καταφέραμε. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, τη μία από τις τέσσερις έδρες καταλαμβάνει το ΚΚΕ, εκλέγοντας τον Αλέκο Μαρινάκη με 1.871 σταυρούς. Ήταν μια μεγάλη μάχη που δώσαμε πανελλαδικά, με ένα σημαντική αύξηση του ποσοστού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αυτό δείχνει ότι υπήρξε μια χειραφέτηση των εργαζομένων, των αγροτών, των μικροπαγγελματιών. Δεν τζίμπησαν στα διλήμματα. Παρά τη συντριπτική ήττα του και στα Χανιά, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να διατηρήσει τη μία έδρα στο Κοινοβούλιο, την οποία καταλαμβάνει και πάλι ο Παύλος Πολάκης. Η συνολική ήττα είναι βαριά. Χρειάζονται γρήγορες κινήσεις, ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό ξεκαθάρισμα και συνολική ανασυγκρότηση για να προχωρήσουμε. Θα το κάνουμε με αποφασιστικότητα, αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Παύλος Πολάκης. Νομίζω ότι η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας συνετέλεσε πάρα πολύ. Το αντισύριζα μέτωπο ξαναλειτουργήσε, ενώ έδειχνε ότι έσπαγε. Και επίσης ατυχέστατες δηλώσεις των τελευταίων ημερών από στελέχη μας συντέλεσαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Χαμόγελα ικανοποίησης έφερε στο τοπικό ΠΑΣΟΚ η σημαντική ενίσχυση του ποσοστού του, καθώς από το 6% το 2019 ανέβηκε στο 10,92%. Είναι μια μεγάλη νίκη για το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι με ένα καλό πλάνο θα πάει καλά. Νομίζω ότι δώσαμε έναν τίμιο αγώνα έτσι ώστε οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ να επανέλθουν σε προσκήνιο, να βάλουμε την πολιτική ατζέντα, να μιλήσουμε πρώτη φορά για κοινωνική δικαιοσύνη. Στα Χανιά η συμμετοχή στη χθεσινή εκλογική διαδικασία ανήλθε στο 62,79%.